Αν μου έλεγε κάποιος πριν από 10 χρόνια ότι θα συμμετείχα ενεργά στα κοινά και μάλιστα ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, το λιγότερο που θα είχα να του πω ότι είναι τρελός για δέσιμο. Γιατί είχα αναγνωρίσει ότι η κομματοκρατία της Βουλής και όχι η πολιτική κρύβει μέσα στα σπλάχνα της τόσο πολύ μεγάλη βρωμιά και τόσο πολύ μεγάλη σαπίλα που αυτό ήταν πέρα και μακρύτερα από εμένα. Το ίδιο εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αισθάνονται και πάρα πολλοί Έλληνες εκεί έξω και μπαίνω στην ουσία του πρόλογού σας, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει και αυτοί ότι υπάρχει αυτή η βρωμιά και σαπίλα, γι' αυτό και απέχουν από τις διαδικασίες τις εκλογικές. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από την αποχή που έχουμε, που ανέρχεται στο 50 με 60%. Όμως, όταν πήρα την πληροφορία από τον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης του φορέα μας, τον κύριο Αρτέμι Σόρα, ότι πολιτική, πραγματική πολιτική, ασκεί μόνο ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος πρέπει να ενδιαφέρεται για τα κοινά, άλλωστε με την άσκηση της πολιτικής από τον ίδιο τον πολίτη θα δημιουργηθεί, συγγνώμη, η πολιτεία, θα δημιουργηθεί η δημοκρατία, ο πολιτισμός, έννοιες δηλαδή που έχουν ως βάση τον ίδιο τον πολίτη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να συμμετέχω στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Και εδώ καλώ όλους τους Έλληνες αδελφούς μου, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στα κοινά, αυτή τη φορά είναι μία ευκαιρία να συμμετέχουμε όλοι στις ευρωεκλογές για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δικά μας και τα δίκαιά μας και να ψηφίσουμε Ελλήνων Συνέλευσης. Πώς, όταν όμως πάρουμε τις πληροφορίες, ερευνήσουμε την Ελλήνων Συνέλευσης και αναγνωρίσουμε ότι ο πολιτικός φορέας είναι αυτός ο οποίος φέρει και ενώνει όλους τους Έλληνες και δημιουργήθηκε με βάση να αποκαταστήσει κάθε βλάβη που έχει δημιουργηθεί έως σήμερα κατά των Ελλήνων και κατά της πατρίδας μας.